Διαμαρτυρία πολιτών υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Ξεκινήσαμε λοιπόν στο πάρκο γιατί μας ανησύχησε η παραχώρηση από τον Δήμο του κτηρίου που είναι πάνω από το αναψυκτήριο στο σύνδεσμο αδιάδρομου αξιωματικών εισηγίας. Σαν επιστολή, αυτή η επιστολή που στάλθηκε τον Μάιο, ενώ η απόφαση παραχώρηση ψηφίστηκε ομόφωνα από τον Δήμο 2 μήνες μετά τον Ιούλιο, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεσμεύονται να φυλάσσουν τον πάρκο και να ασχοληθούν με την παράνομη μετανάστευση. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Ήρθε λοιπόν μια αίτηση από τους ΕΦΕΔ, την οποία δεν την είχα δει ούτε εγώ. Κατά τη λογική, να βοηθάμε τα σωματεία. Οι έφερδοι αξιωματικοί είναι εκατοντάδες στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Δεν είναι ο πρόεδρος, ούτε ο γραμματέας. Δεν το είχα δει, σας μιλάω ειλικρινά. Έγραψε μία φράση ως μειόφιλο πρόεδρος. Δεν ήταν σωστό αυτό το οποίο έγραψε. Και σας το λέει ένας δήμαρχος, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην υποδοχή και την στήριξη των μεταναστών. Δεν διστάζω να ανοίξω και το Δημαρχείο για την υποστήριξη. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή δόθηκε στους εκατοντάδες εφέδρους και επειδή το θέμα θα το τακτοποιήσουν οι ίδιοι, για να μην χαρακτηρίζομαι εκατοντάδες ανθρώπους έτσι εύκολα, δεν είναι καθόλου σωστό αυτό να το κάνουμε, να θεωρηθεί το θέμα ότι είναι λήξα. Ακολούθησε αντιπαράθεση, ενώ η όλη συζήτηση κατέληξε ότι το θέμα, εφόσον επιθυμούν οι μειοψηφίες, μπορεί να έρθει ως συζήτηση την ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου.